Παλεύω ό,τι όπλα έχω. Όλα μαζί αποκλείεται να τα έχει. Φτιάξε ό,τι μπορεί με το μίχτι αυτό. Κάντο έτσι. Αύριο κάτι πάλι θα σου έρθει. Και το τελειοποιεί σιγά σιγά. Γιατί μετά έχει καινά. Και εμεί δηλαδή στου αγώνε δεν υπάρχει κάποιο που να κατεβαίνει. Δεν προπονείται κάποιο για τη δεύτερη θέση. Αλλά όταν δεν έχει να φά 10 στήθη κοτόπουλο που θέλει την ημέρα, δεν πειράζει. Φά ένα, κατέβα. Από το να μην κατέβει, μα θα αρρωστήσει. Θα στεναχωρθεί, θα πει δεν έκανα αυτό που ήθελα. Κάντο με ό,τι όπλα έχει. Και κάποια στιγμή θα έχει όλο τον Και μάχη είναι Καλησπέρα ραμονάκια μου, καλώ ήρθατε. Νομίζω στο ε, ένα το ο επεισόδιο του Τσάκα Τσάκα δεν έχω καμία απολύτω ιδέα που είμαστε. Όμω σήμερα είμαι εδώ πέρα με έναν φοβερό άνθρωπο. Έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο και το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία. Και όχι τίποτα άλλο, το γνωρίζω προσωπικά. Είναι ο κύριο Δημήτρη Κρικέλη. Το γράφει και στον πίνακα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την παρουσίαση. Έτσι πρέπει. Γιατί ισχύει. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να πούμε καταρχά ε, ότι ο κύριο Δημήτρη είναι bodybuilder. Καταρχά νομίζω φαίνεται κιόλα. Και γυμναστή έχει το δικό του γυμναστήριο. Το τρέχει ε, πόσα χρόνια αυτό λειτουργεί. Δύο χρόνια. Λειτουργεί το γυμναστήριο δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ε, Καταρχά, πριν περάσουμε σε όλα αυτά για τα θέματα τη γυμναστική κτλ. Ε, θα ήθελα ε, να, να σε γνωρίσουμε λίγο. Να δούμε ποιο είσαι από πίσω, λίγο για τα παιδικά σου χρόνια και τα λοιπά. Για να ναι. δούμε ένα υπόβαθρο ενό ανθρώπου. Ωραία, ξεκινάμε με τα δύσκολα δηλαδή. Τα παιδικά χρόνια ήταν δύσκολα πολύ. Ε, Αποσία γονέων. Α περάσουμε μετά. Μεγαλώσαμε, πήγαν όλα καλά. Ο αθλητισμό υπήρχε πάντα. Από 4 ετών ξεκίνησα τον αθλητισμό. Α, δηλαδή ε, αυτό υπάρχει στη ζωή σου από πάντα, δεν Αυτό υπάρχει από αποφάσεις. πάντα, ναι. Είναι κάτι που μου κάνει παρέα από πάντα, είναι κάτι που με γέμιζε από πάντα. Είναι φοβερό η νοοτροπία ναι. αυτή να υπερισχύει από τόσο μικρό. Ναι. Είναι το μόνο που έχω ανάγκη στη ζωή μου γενικά. Άμα μου στερήσει κάποιο, αυτό θα έχω πρόβλημα. Αφού καμιά φορά έτσι σκεφτόμουν, άμα γίνει κάτι κακό, α πούμε, και έμπαινα ποτέ φυλακή, έμενα έσχο γιατί λέω εκεί πέρα Πάλι γυμναστική θα κάνω. Άμα μου πει κάποιο ότι <laughs> κόβω τη γυμναστική, υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δεν το περίμενα και τόσο πολύ. Ο κάθε άνθρωπο έχει την τη, τη τρέλα. Ναι, και εγώ, άμα <laughs> σου πάρω δηλαδή, τώρα τα μικρόφωνα και το <laughs> σπίτι μου, απαγορεύεται πλέον. Αυτό... Θα έχει πρόβλημα. Αυτό ναι. Ισχύει. Τώρα ε, μου έδωσε μια ιδέα να καταλάβω. Ότι αυτό το πράγμα ισχύει από πολύ μικρό. Ότι ασχολιώσουμαι με τη γυμναστική γενικά από πάντα. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι τώρα κι εσύ, Για να σου βάζω δύσκολα. Ε, θυμάσαι μήπω πώ αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, με τη γυμναστική. Ε, έκανα πολύ φασαρία στο σπίτι βασικά. Είχα τεσ... Έχω τέσσερι αδερφέ, είναι μεγαλύτερε και οι τέσσερι. Εγώ είμαι μικρότερο και γενικά υπήρχε μια πολύ έτσι σπίτι ένταση, δραστηριότητα τότε στην εποχή, μου, επειδή είμαι και λίγο μεγάλο εγώ. Έπαιζε πολύ ο μπρουσλι. Οπότε από εκεί έβλεπα κάποια πράγματα και εμπνευστήκαν οι δικοί μου να με πάνε έτσι ένα κολυμβητήριο, να ξεδίνω λίγο εκεί. Ο και δημιουργή, δημιουργή, κόλλησα, ναι, κόλλησα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ε, χαίρομαι που. Δηλαδή η έμπνευσή σου, α πούμε, για αυτό ήταν ο Μπρουσλί. Αυτό λέμε ναι, τώρα. Ναι, η έμπνευσή μου ήταν ο Μπρουσλί. Βλέπα πολύ Μπρουσλί, γιατί μ' άρεσε, δεν ξέρω, τον είχαν παρουσιάσει κιόλας έτσι τίμιο, περασπιζόταν του αδυνάμου και μ' άρεσε αυτό το <χε> Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε <χε> και την επίδραση που μπορεί να έχει κάποιο διάσημο στη ζωή και κάποιου <χε> και να καταλήξει και αυτό διάσημο να πω πάρα πολύ καλά. Γιατί η επόμενη ερώτηση που έχω ε, είναι πώ προέκυψε το εξώφυλλο στο περιοδικό. Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά. Μάσλι Μαγ. Μάσλι Μαγ. Και ναι. ήταν κάτι που ήθελε αυτό. Ναι, ήταν όνειρο ζωή και αυτό γιατί ο καθένα θέλει να καταξιωθεί στο χώρο του. Και όταν ένα από τα καλύτερα αθλητικά περιοδικά Γράφει, σε έχει εξώφυλλο, μάλλον όχι μόνο γράφει συνέντευξη. Γράφηκε για Σε Έχει εξώφυλλο. Ε, Αποθανατίζει μια σκηνή στη ζωή σου, ας πούμε στα 20, στα 30 σου χρόνια. Λε, όλα δείχνει, καλά πάνε. Δείχνει κιόλα πόσο ψηλά καταρτισμένο είσαι στον χώρο. Ναι, ασχολούμαι πολλά, πολλά χρόνια. Δηλαδή, πριν 16 χρόνια κατέβηκα του πρώτου αγώνε από το Bodybuilding το 2003. Ήταν η πρώτη μου αγώνη, το πρώτο βαλκανικό που κατέβηκα. Πήρα τη δεύτερη θέση εκεί. Και μετά ξεκίνησα. 19 ετών τότε. Σε βαλκανικό κιόλα. Όχι ναι. πανελλαδικό. Όχι πανελλαδικό, Όχι πανελλαδικό βαλκανικό. Λάμε, μάλιστα. Ναι. Πολύ και καλά, και κάθε ήξερα, χρόνο, μάλιστα. ναι, κάθε χρόνο προσπαθούσα για τα καλύτερα. Ε, πιστεύω το μεράκι με έκανε να ξεχωρίσω γιατί υπάρχουν πολλοί αθλητέ και πολύ καλοί. Αλλά το μεράκι είναι αυτό που κάνει τον καθένα να ξεχωρίζει στον τομέα του. Πιστεύω. είναι ναι. Ισχύει αυτό πραγματικά. Ε, χαίρομαι που προέκυψε αυτό γιατί καταρχά να πω ότι πιστεύω κιόλα σε εσένα. Είσαι πολύ, πολύ καλό άνθρωπο και αξίζει, τα εσύ. ακόμα πιο πολλά κιόλα. εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Μια και μιλάμε τώρα και για όλα αυτά, είναι υγιέ το bodybuilding ή μπορεί να επηρεάσει κάπω τον οργανισμό, Μπορεί να, να, επηρεάσει προ... τον οργανισμό. Γενικά στη ζωή υπάρχει αυτό το παν μέτρον άριστο. Δηλαδή και στο bodybuilding, επειδή ξεπερνά κάποια όρια, ειδικά στι μεγάλε κατηγορίε, δεν μπορεί να είσαι τώρα δηλαδή 110 κιλά. Δεν είναι έτσι πολύ φυσιολογικό. Να είναι κάποιο 80 κιλά και να έχει μια γράμμωση έτσι και ένα ωραίο σώμα. Ναι, αλλά το bodybuilding είναι μια υπερβολή που σε πάει πάνω από 100 κιλά, ας πούμε. α πούμε. Αν θεωρήσετε ότι είναι υπερβολή το bodybuilding. Είναι υπερβολή. Σίγουρα κάνει κακό στον οργανισμό σου, ο κάθε αθλητή. Mm. Γι' αυτό δεν το βάζουν και στου Ολυμπιακού του αγώνε. Γιατί είναι... έχει πάρα πολλέ στερήσει και δεν συμφωνεί κανένα γιατρό γι' αυτά. Μάλιστα. Εσύ έμεινε τότε πώ, αφού πιστεύει όλα αυτά, πώ το επέλεξε να το ακολουθείς? Ε, Καμιά φορά τώρα η καρδιά μα δεν κοιτάει αν υπάρχουν λεφτά εκεί, αν άλλοι τραγουδάνε ας πούμε στον δρόμο, άλλοι κάνουν σκέιτ, ούτε εκεί υπάρχει κάποιο μέλλον και στο σκέιτ, θα σπάσει τα πόδια σου. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα ότι άλλοι σου λένε γίνεται μπασκετμπολής, άλλοι γίνεται ποδοσφαιριστής, ότι χτυπάει η καρδιά σου, αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις, δεν θα το τελειοποιήσεις. Μάλιστα, ενδιαφέρον απάντηση για αυτή. Ε, και μα είπε και λε ότι παλιότερα συμμετείχε σε διαγωνισμού building, έτσι. Ναι, βέβαια. Ε, από αυτήν την εμπειρία, τι αποκομίσατε, Εκτό εκτός από το βαλκανικό. Υπήρχε και κάποιο άλλο διαγωνισμό και τι... Αν υπήρχε ναι, κάποια έχω μεγαλύτερη κατέβει διάκριση, πολλά δηλαδή. σε πανελίνια, έχω κατέβει σε πανελίνια πρωταθλήματα, έχω κατέβει σε κύπελα. Ε, αυτό τώρα που δίνει αυτό το άθλημα γενικά είναι ότι όπω α που γυρίζει μια ταινία, είναι, είναι ταινία άλλο δηλαδή να κάνει ένα βιντεάκι μικρό, άλλο να κάνει μια ταινία. Είναι σαν το σκηνοθέτη δηλαδή που κάνει μια ταινία, αποθανατίζει κάτι που δουλεύει μέσα του καιρό, έτσι είναι και το bodybuilding Building. Δηλαδή, είσαι 25 χρονών, προσπαθεί να αποθηκεύσει στη μικρή σου ιστορία mm. που έχει ο καθένα ότι στην ηλικία των 25 ετών, εγώ ήμουν έτσι, α πούμε, σωματικά. Δηλαδή, βγάζει κάποιε φωτογραφίε που θα τι βάλει και στο μνήμα, δηλαδή. Είναι Μάλιστα. για πάντα. Για την εμπειρία, δηλαδή. Ε, για... Δεν μπορεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να ζήσει αλλιώ. Δηλαδή, πέφτει σε κατάθλιψη. Άμα δεν είσαι έτσι όπω πρέπει, έτσι όπω νομίζει ότι πρέπει εσύ να είσαι, έχει πρόβλημα. Και okay. ε, σχετικά με του διαγωνισμού πάλι, ε, αυτό το καιρό συμμετέχετε κάπου ή έχετε σταματήσει πλέον. Επειδή έχω κατέβει αρκετέ φορέ και έχω δείξει έτσι πάνω κάτω ότι μπορώ να κάνω, θα ήθελα να κατέβω άλλε και άλλε φορέ, αλλά να δείξω κάτι διαφορετικό. Οπότε περιμένω να πάρω κάποια κιλά. Είμαι στην αναμονή, δηλαδή αντί να κατεβαίνω συνέχεια, α πούμε 90 κιλά, θέλω να κατέβω 100 μια φορά. Οπότε πρέπει να κάνω υπομονή να, να πάρω μερικά κιλά για να δείξω κάτι διαφορετικό. Για να mm. μην βλέπουν συνέχεια το ίδιο το ίδιο. Όσον αφορά αυτό που λέτε, υπάρχουν δηλαδή άλλε κατηγορίε bodybuilding με υπάρχουν βάση τα κιλά. Υπάρχουν ναι, κατηγορίε να είναι με βάση τα κιλά και με βάση του ύψους. Δηλαδή, κάποιος oh, το ύψου. Δηλαδή κάποιο μπορεί να να κατέβει σε μια κατηγορία που είναι μείον 90 κιλά. Δηλαδή μέχρι 90 κιλά οι αθλούμενοι. Μετά έχει από 90 μέχρι 100, μετά έχει 100 συν. Που εκεί όπω καταλαβαίνετε είναι. <laughs> τα πράγματα είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν υπάρχει πολύ υγεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα, α πούμε. Αλλά ναι, η υγεία ναι. είναι πρόβλημα, ναι. Μάλιστα. Ε, η απόφαση τώρα για να περάσουμε και στο γυμναστήριο. Το οποίο είναι νομίζω μια καινούργια πρόκληση στη ζωή σα. Γιατί ναι. μου είπατε δύο χρόνια τρέχει το γυμναστήριο, ναι. έτσι. Ε, αυτή η απόφαση πώ ήρθε, ήρθε μετά το bodybuilding προφανώ, αλλά ε, πώ. Όταν ήμουν 20 ετών, γνώρισα τη γυναίκα μου. Δηλαδή με τη γυναίκα μου γύρω στα. 16 χρόνια. 16 χρόνια. Ναι. Ε, έπρεπε κάποια στιγμή να κάνω κάτι να αποφέρει λεφτά ώστε να μπορώ να την παντρευτώ. Να, προ... να προχωρήσει κάπω παραπάνω η σχέση. Ε, οπότε πήρα την απόφαση να ανοίξω ένα γυμναστήριο πώ αυτό, γιατί δεν είχαμε πολλά λεφτά. Ε, το αντίθετο, ήμασταν πολύ φτωχοί. Απλά τη είπα ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όπω δουλεύαμε και οι δύο. Το δικό μου μισθό πήγαινε για να πήγα βρέκα κάποια όργανα δηλαδή, που μου αρέσανε. Βγήκε ένα πολύ μεγάλο budget. Δηλαδή βγήκε πάνω από 50.000 ευρώ. Εγώ τώρα τι έκανα, το δούλευα χρόνια κάθε μήνα. Πήγαινα και άφηνα λεφτά σε ένα μαγαζί που πούλαγε όργανα. Το άφηνα 500 ευρώ, 600 ευρώ, όσα είχα. Μια τρύπα στο νερό δηλαδή. Αλλά κάτι έγινε. Δηλαδή Ανά τρει-τέσσερι μήνε έπαιρνε ένα μηχάνημα, το βάζα σπίτι. Τρώγοντα κάθε... έρχεται η όρεξη, ναι. Χτίσαμε ολόκληρο γυμναστήριο. Κάποτε γυμναστήρι, τελείωσε, ναι. Κάποια στιγμή το τελείωσε. Φτιάξαμε ολόκληρο γυμναστήριο. Αυτό πόσο καιρό πήρε περίπου. Ε, πήρε πολλά χρόνια. Πήρε χρόνια, πήρε χρόνια ναι. Αλλά, αλλά, αλλά γίνεται, το παιδιά. Το θέμα είναι ότι γίνεται. Είτε αγοράζει ένα μικρόφωνο, την άλλη φορά θα πάρει δύο, μετά θα πάρει ένα μίκτη. Όλο το στούντιο μαζί τώρα με τη μία πρέπει να σε βοηθήσουν οι γονεί σου. Δεν ξέρω ποιον έχει καθένα. Αν δεν έχει κάποιον, Καλό είναι να ξεκινήσει με το καλώδιο. Πάρε ένα καλώδιο εσύ, τον άλλο μήνα θα πάρει το μικρόφωνο. Σε τρία χρόνια θα γίνει. Από το να μην γίνει ποτέ, καλύτερα να γίνει σε τρία χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία γιατί δίνουμε και ένα πολύ καλό μήνυμα και στο κοινό που μα βλέπει: Ελπίζω. Ότι μην τα παραδά ποτέ, συνέχισε, προσπάθησε και κάποτε θα τα καταφέρει. Μα δεν θα είσαι ποτέ ευχαριστημένο και ευτυχισμένο αν δεν κάνει αυτό που αγαπά. Οπότε είναι Αυτόν μονόδρομο. Ακριβώς. Πρέπει να κάνει λίγο υπομονή και αυτό. θα γίνει κι αυτό. Μάλιστα. Οκ, ε, okay, και φτάσαμε στη φάση που το ανοίξαμε το γυμναστήριο. Ναι. Τα καταφέραμε, πήραμε όλα αυτά τα μηχανήματα. Μέσα σε πολλά χρόνια, προφανώ και με πολύ σκληρή δουλειά, πριν καν ανοίξει το γυμναστήριο. Όταν ήταν όμω η ώρα να ανοίξει, αυτό το, το, όνομα, το Be the Number One, πώ προέκυψε, Είναι κάποια φιλοσοφία που είχατε. Be the Number One. Ε, ήθελα να βλέπει κάτι ο κόσμο. Ε, Εμεί που ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα, έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη για το σώμα μα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει πώ θα είναι η γυναίκα, μου, αν είναι εύσωμη, αν δεν τη αρέσει το σώμα τη, αν έχει ακμή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει, εμένα δεν κρίνω δηλαδή το άλλο νου τα σώματα. Δεν βλέπω κάποιο σώμα που αυτό δεν τρώει καλά. Εμένα με ενδιαφέρει το δικό μου σώμα. Και ο κάθε αθλητή αυτό κάνει. οπότε ε, από εκεί και πέρα ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι όποιο θέλει να κάνει κάτι το εξειδικευμένο στο σώμα του, δηλαδή be the one, γίνω ο, ο καλύτερο δηλαδή που μπορεί να γίνει στην εκδοχή σου. Ήθελα να εμπνεύσω έτσι, δηλαδή να πω be the one. Να one. Γιατί ο καλύτερο στο νούμερο 1 που μπορεί να γίνει εσύ για σένα. Όχι να ανταγωνιστεί τον δίπλα σου. Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ναι. Με συγχωρείτε απλά. Άνοιξε <laughs> το έμα στο πηγούνι μου την ώρα που μιλάτε. Ε, γιατί κόπηκα πριν στο ξύρισμα. Τέλο πάντων, ε, ναι, το δέχομαι γι' αυτό. Ε, και να σα πω την αλήθεια και δίκιο έχετε. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά. Για μένα προσωπικά έτσι έχετε έτσι όπω το λέτε. Ε, βέβαια, έτσι καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να περάσετε κάτι με το όνομα. Πιστεύω Έτσι. ότι ο καθένα μπορεί να κάνει το οτιδήποτε θέλει, ειδικά όταν είναι σωματικό. Γιατί είναι οργανισμό, mm. ο ανθρώπινο οργανισμό. Όπου του φερθεί, δηλαδή, άμα κάνει διατροφή και κάνει γυμναστική, είναι θέμα χρόνου να φτιάξει το σώμα που θες. Μάλιστα. Είναι στο χέρι μα. Η... Αυτό ισχύει πραγματικά είναι στο χέρι μας. Για μου. όλα τα θέματα, ναι. Ούτε πρώτοι είμαστε, ούτε τελευταίοι. Δηλαδή, ούτε ο πρώτο που άνοιξα γυμναστήριο με αυτόν τον τρόπο είμαι, ούτε ο πρώτο που ξεκίνησα χωρί να έχω λεφτά. Και κατάφερα κάτι, το έχουν καταφέρει πάρα πολύ. Και ούτε ο τελευταίο προφανώ. Ούτε ο τελευταίο, εννοείται. Τέλεια. Ε, πάλι τώρα για το γυμναστήριο. Ε, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, ναι. ε, το γυμναστήριο πόσα μέλη έχει αυτή τη στιγμή, ε, Ξεκίνησε με δύο-τρει φίλου και έχουμε φτάσει τώρα στα 800 άτομα. Στα 800 άτομα. Στα 800 μέλη. 800 ναι. Φαντάζομαι. Είναι πολύ καλό το νούμερο. Ότι είναι πολύ και καλό. αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι ότι είναι πολύ καλό ο κόσμο γιατί εξειδικευόμαστε στο personal και στο mini group. Δεν έρχεται δηλαδή ο καθένα να κάνει μόνο του. Οπότε υπάρχει μια συζήτηση με του γυμναστέ, ο αθλούμενος που έρχεται και έτσι είμαστε σαν να είμαστε γνωστοί, σαν να είμαστε από το σχολείο μαζί. Και ήρθαμε κάποιο φίλο μα από το σχολείο να κάνει γυμναστική. Υπάρχει αυτό το κλίμα. Όταν υπάρχει όμω ένα επαγγελματία καλό μέσα στο χώρο, προφανώ και εκεί καλού ανθρώπου. Έτσι. Και το λέω για εσά. Γιατί. Ναι. Συγγνώμη κιόλα, αλλά σε αυτό το γυμναστήριο πάω, παιδιά. Έχω χάσει 6 κιλά μέσα σε 2-3 εβδομάδε κάπου εκεί πέρα. Και συνεχίζουμε να χάσουμε περισσότερο εδώ πέρα. Ο coach είναι υπέροχο. Σου δίνει αυτοπεποίθηση. σου μιλάει πάνω σου. Ήδη τα πα πολύ καλά. Αυτό. Και το έχω ξαναπεί. Το έχω γράψει και σε κριτική στο Google. Ότι όταν πα σε αυτό το γυμναστήριο είναι σαν να κάνει τη γυμναστική μόνο του άνθρωπο. Έρχεται από πάνω. Νομίζω, έχω και βίντεο, ξέρω εγώ. Θα πέξει παίξει τώρα ένα βίντεο που φωνάζει εδώ πέρα ο κύριο Δημήτρη σε μια άσχετη προπόνηση. Τι σε άσχετη, σε κάθε προπόνηση έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν διάλειμμα. Γι' αυτό του βλέπετε να κάθονται. Ένα λεπτό ακόμα. Εδώ είναι ο προπονητή μα με το άσπρο στο βάθο. Κότσε, έχει να δηλώσει κάτι. Μια δήλωση θέλω, μια δήλωση. Ο Γιαννάρα θα γίνει. Πιο ωραίο το καλοκαίρι να ξέρετε. Ότι φαίνεται ε, τώρα. Ότι τώρα. Το καλοκαίρι θα είμαστε σε δεύτερη μοίρα. <laughs> Αυτό... Πέρασαν 26 δεύτερα. Το μέλλον ανήκει σε αυτού που το προετοιμάζουμε Αυτό έλεγα τώρα κι εγώ. Ίδια, αυτά είναι. Που φωνέ και σου δίνει αυτοπεποίθηση και δεν σε αφήνει να σταματήσει πραγματικά. Αυτό. Αυτό είναι, είναι λίγο εμπνευσμένο από το γήπεδο. Όπω κάνουν οι οπαδοί δηλαδή στην ομάδα που φωνάζουν και παίρνει και 2-0 να χάνει. Δηλαδή φωνάζουν οι άλλοι απ' έξω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ε, Προσπαθεί. Σου βγαίνει έτσι κάτι παραπάνω να κάνει. Οπότε και αυτό ο είναι. Αν κάποιο σου λέει μπράβο, Γιάννη, για αυτό που κάνει, θα κάνει δύο-τρει επαναλήψει παραπάνω. Προφανώ. Κερδισμένοι είμαστε. Προφανώ και είναι και πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα. Ε, σε αυτό το σημείο να πω και ότι. Να σα το συστήσω και λε, παιδιά, το Be the Number One. Όλε οι πληροφορίε για το γυμναστήριο θα είναι κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να τι ψάξετε, να τι βρείτε, να επικοινωνήσετε και γιατί όχι και να γραφτείτε. Αυτού. Να γραφτείτε. Ε, το γυμναστήριο είναι στην Λιούπολη. Έχουμε εδώ. Μήπως. Είναι η λεωφόρο βουλιαγμένη 337. Είναι απέναντι από το Athens Metro Mall. Ακούσατε. Ε, απλά το πιο σημαντικό για μένα που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι πρέπει να δοκιμάζει διάφορα πράγματα έτσι κι είναι δωρεάν. Δεν είναι σωστό να πα σε ένα γυμναστήριο και να του πει Α πούμε θέλω να δοκιμά πούμε, επιλάτε και να σου πει αυτό ότι είναι 60 ευρώ μήνα. Πρέπει να σε αφήσει να το δοκιμάζει, να το κάνει μία-δύο φορέ, να δει αν μα του ταιριάζει. Δεν γίνεται να πληρώνει κάθε. οπουδήποτε πα. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι να σε αρέσει. Μπορεί να είναι το τέννη, μπορεί να είναι μπάσκετ, μπορεί να είναι καράτε, μπορεί να είναι γυμναστήριο, μπορεί να είναι πρόσφυγε. Οτιδήποτε και να κάνει είναι καλό για τον εαυτό σου. Θα σου φέρει υγεία. Μα είναι, είναι και μερικοί που σε βάζουν να πληρώσει για μία απλή δοκιμή. Εντάξει, καλό είναι να πάμε στο πιο δίπλα. Γιατί δεν βγάζει νόημα τώρα. Δεν είναι τα, το, τα λεφτά είναι το λιγότερο. Δηλαδή, ο καθένα μπορεί να βρει 50-60 ευρώ. Και όπω βλέπετε δηλαδή, και με τα μεγάλα γυμναστήρια που κάνανε αυτό το, το, το διαφημιστικό με 50-60 ευρώ ο χρόνο, δεν πάει καλά. Δεν είναι τα λεφτά. Δηλαδή, είναι δευτερεύον. Όλοι θα βρούμε 50 ευρώ. Κάποιο τώρα όμω που ακούει από το σπίτι, ναι. λέει, Μπορεί να πει τώρα, ξέρω εγώ, ότι, τι μα λέει τώρα αυτό. Αφού είμαστε σε μια εποχή καπιταλισμού, σε μια εποχή κρίσεω. Τι, ε, τι, δεν είναι αφιβάλλοντα να να πληρώσει πολλά λεφτά σε ένα γυμναστήριο, απλά να, να πάει να δοκιμάσει. Γιατί αυτό που μπορεί να του δείξει κάποιο μπορεί να το κάνει και στην πλατεία. Γυμναστική μπορούμε να κάνουμε και στην πλατεία. Πατώ, Γυμναστική είναι να, να περπατήσουμε κιόλα, ναι. Αν πα όμω σε έναν ειδικό, θα σου δείξει λίγο τον τρόπο. Δηλαδή θα σου πει: Πρέπει να κάνει 10 push-ups, μετά κατευθείαν να κάνει 10 έλξει στο μονόζυγο και μετά να κάνει λίγο σκινάκι για να έχει το αποτέλεσμα που θες. Έχεις και εμεί, α πούμε, από μόνοι μα να κάνουμε μόνο 10 push-ups. Να μην κάνουμε άλλα 2-3 συνδυασμού που θα φέρει το τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε παιδευόμαστε τζάμπα. Καλύτερα δηλαδή, να πάμε να ρωτήσουμε έναν ειδικό να το δούμε από κοντά. Άρα, για να ξαναπεράσουμε πάλι στο θέμα του γυμναστήριου, γιατί το αφήσαμε λίγο στην άκρη με όλα αυτά τα γενικά. Ε, στο γυμναστήριο, ε, να θεωρήσω ότι εξυπηρετείται όλου του σκοπού. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιο να κάνει bodybuilding, το κάνει. Άμα θέλει να φτιάξει κελά, ε. το κάνει εκεί πέρα. Οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει φτιαχτεί για απλό κόσμο. Δηλαδή, δεν έχει φτιαχτεί για αθλητέ του bodybuilding. Γιατί αυτοί οι αθλητέ mm -hmm. ε, είμαστε από πολύ μικροί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ο ένα αθλητή ξεκινάει ας πούμε, από 15, 16, 17, 18 χρονών. Οπότε στην ηλικία των 20 είναι, ξέρει τι να κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιον ε, να τον βοηθήσει. Εγώ έχω ανοίξει ένα γυμναστήριο για να βοηθήσω τον κόσμο τον απλό. Έναν που θέλει να χάσει 5 κιλά, έναν που πάει και τον αγνοούν σε ένα μεγάλο γυμναστήριο. Κάποια κυρία που έχει γεννήσει, ε, ένα που θέλει να πάρει κιλά. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή, και να δούμε διαφορά που δεν ξέρω, με εξητάρει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιο και μου λέει: Θέλω να, να, χάσω 10 κιλά, ανυπομονώ να του δείξω ότι μπορεί να τα χάσει γρήγορα και διασκεδαστικά. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη τώρα ούτε κάθε μέρα να κάνει γυμναστική, ούτε να στερηθεί το φαγητό σου. Δύο-τρία τρικάκια, ξέρει. Και τρώγοντα έρχεται η όρεξη. Δηλαδή, θα ξεκινήσει να κάνει δύο φορέ γυμναστική τη βδομάδα, ξαφνικά θα πα στι τρει, στι τέσσερι, χωρί να το καταλάβει. Έτσι, έχετε πάθο για τη δουλειά σα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ, προφανώ τώρα. Ε, και επίση, ε, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς εσεί να πείτε κάτι άλλο για το γυμναστήριο. Ή, γιατί έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω τα κάλυψα όλα με τι γνώσει που έχω πάνω στη γυμναστική, δηλαδή. Ε, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από αυτού του ανθρώπου που το έχουν φτιάξει. Και εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει την κατάλληλη βοήθεια να φτάσει στο στόχο του, που είναι πολύ εύκολο. Γιατί δεν θέλει στην ουσία κάτι εξειδικευμένο, θέλει απλά ένα έτσι πιο πολύ, ένα πιο καλή γραμμοσώμα να πούμε. Καλή γραμμοσώμα και οτι, οτιδήποτε άλλο ε. σώμα χρειαστεί. Μα είναι και κρίμα γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι και πρέπει να το φροντίζουμε γι' αυτό. Προφανώ. Α, ε, τώρα που είπατε νέοι άνθρωποι. Αν κάποιο, ε, ξέρω εγώ, μια ηλικία τέλο πάντων, μεγαλύτερη, μπορεί να έρθει σε αυτό το γυμναστήριο. Βεβαίω, μα έχουμε και πολύ μεγάλου ασκούμενου. Έχω μια κυρία που είναι 87 ετών. Και θυμάμαι ο, χαρακτηριστικά γιατί έχει πει ένα πολύ σοβαρό μυοσκελετικό πρόβλημα και μα είχε φέρει κάποια αγνομάτευση από τον γιατρό. Και τότε έμαθα την ηλικία τη γιατί μου έλεγε ότι είναι 60 ετών και την έβλεπα πολύ μεγάλη την κυρία. Και είδα από το χαρτί του γιατρού δηλαδή ότι είναι 80 και ετών. Και έτσι μου έχει μείνει σαν ηλικία. Αλλά έρχονται και μεγάλοι άνθρωποι βεβαίω γιατί και το πιλάτε εξειδικεύεται για αυτά τα πράγματα, για παθήσει. Δεν είναι δηλαδή μόνο να φτιάξουμε το σώμα μα, άλλο έχει μηνίσκο, άλλο έχει δισκοπάθεια, δισκοκύλε. Η γυμναστική μόνο καλό κάνει. Μάλιστα. Ε, Νομίζω με καλύψατε όσον αφορά το γυμναστήριο. Ε, βέβαια εκεί δουλεύει και η γυναίκα σα. Ναι, βέβαια. Δουλεύει και η γυναίκα σα. Ε, και ήθελα τώρα να, να παρέσουμε σε ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Για τη ζωή σα γενικά. Mm. Για τα μελλοντικά σχέδια. Ε, τη γυναίκα σα, α πούμε. Ναι. Ε, Με τη γυναίκα τώρα τι σχέδια να έχουμε. Έχουμε τα παιδιά. Να κάνουμε. Παιδιά. Μερικά παιδιά. Ναι. Καταρχά έχετε παντρευτεί. Ναι, είμαστε παντρευμένοι βέβαια. Α, πόσα χρόνια. Ε, το κατάφερα αυτό όταν ανοίξα το γυμναστήριο. Δεν αισθανόμουν πιο καλά πριν. Γιατί την τρεπόμουν. Όταν αγαπά έναν άνθρωπο, mm -hmm. γιατί ήμασταν από μικρή και τη είχα τάξει διάφορα. Συνήθω όταν είμαστε 20 χρονών, λέμε στον σύντροφό μα: Όταν είμαι 30, εγώ θα κάνω αυτό, θα έχω εκείνο, θα έχω το άλλο, θα έχω 10 αμάξια, δύο πολυκατοικίε. Και δεν κατάφερα να τα έχω όλα αυτά που τη είχα τάξει. Και ντρεπόμουν πολύ τώρα. Πια ούτε για ταινία δεν είχα να την πάω. Τώρα για γάμο θα την πήγαινα. Έλα όμω που τα καταφέραμε. Πριν δύο χρόνια παντρευτήκατε. Ναι, παντρευτήκαμε δύο, πριν δύο χρόνια. Όταν ανοίξαμε το γυμναστήριο, συμβολικά παντρεμένο νιώθω 16 χρόνια. χρόνια ναι, αλλά το τυπικό έγινε ναι, πριν δύο χρόνια. Ναι. Ωραίο αυτό. Άρα τώρα οι βλέψει είναι για παιδιά. Οι βλέψει είναι για παιδιά, ναι. Καμία προτίμηση για το φίλο. <laughs> του παιδιού. Ναι. Θέλουμε να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να μοιάζουν στη μαμά του. Και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει Παναγίτσα. Πολύ σωστό αυτό. Πραγματικά. Ε, τώρα, ε, με την ελπίδα αλήθεια. γιατί ε, για την ελπίδα τη σύζυγο, ε, δεν το αναφέρω αυτό. Ε, Πώ γνωριστήκατε. Με την ελπίδα πώ γνωριστήκαμε. Δούλευα mm. πολλά χρόνια βράδυ γιατί ήμουν πυγμάχο στον Ολυμπιακό και Πήγμα... ήμουν στην Εθνική Ενόπλων στην. Κάτσε, κάτσε που πάμε τώρα. Στην τι. Ελληνορωμαϊκή. Γιατί πάλι. δεν τα ξέρω εγώ. Τι... Όχι τώρα αυτό προέκυψε. Έχω <laughs> γαλάξει πολλά αθλήματα και πάντα <laughs> έκανα πρωταθλητισμό. Απλά τότε που δούλευα, που ήμουν στον Ολυμπιακό, ε, για παιδιά πυγμαχία που κάναμε και ελληνορωμαϊκοί πάλι είχαν βγει κάποια έτσι μεροκάματα σε κάποια βραδινά μαγαζιά. Α πούμε να προσέχουμε τα μαγαζιά εντό του μαγαζιού, δηλαδή όχι στην μπράβη. Δηλαδή μια ασφάλεια μέσα στο μαγαζί. Απλά επειδή ξέρανε οι διοκτήτε ότι είμαστε πολύ καλοί πυγμάχοι και το κάνουμε καθημερινά ή είμαστε παλαιστέ, σου λέει καλύτερα να βάλουμε τέτοια παιδιά που δεν έχουν ποινικά μητρώα, α πούμε, λερωμένα. Και έτσι βρίσκαμε μεροκάματα. Αυτή ήταν η δουλειά μα εμά. Μάλιστα. Δηλαδή από μικρή ήμασταν έτσι. Οπότε η ελπίδα πήγε σε ένα βραδινό μαγαζί και βρήκα την ευκαιρία εγώ. Απλά το μόνο που θυμάμαι από αυτήν ήταν ότι μόλι μπήκε μέσα στο μαγαζί, κατάλαβα ότι. Δηλαδή είπα στην Παναγία μου να, παναγίτσα μου λέω μια τέτοια θέλω. <laughs> δηλαδή κατάλαβα τη διαφορά από όλε αυτέ τι κοπέλε που κυνήγαγα τόσο καιρό. This is it, okay. Μάλιστα. Ε, και τώρα επειδή κάτι βγήκε εδώ πέρα που δεν ήξερα. Πόσα αθλήματα έχετε αλλάξει δηλαδή. Έχω κάνει μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Και... Ναι, βεβαίω. Έχω βγει ο καλύτερο αμυντικό στο μπάσκετ στην Ευρώπη, σε εφηβικό επίπεδο. Mm. Έχω κάνει πρωταθλητισμό στη, στην Κολίνδηση, στο Πόλο. Πυγμαχία στον Ολυμπιακό. Έχω ο φτάσει Χριστός, στην παν... Εθνική Ενόπλων με την Ελληνορμαϊκή πάλι. Έχω κάνει Αρσιβαρόν. Έχω κάνει αρκετά. Ο Χριστό και η Παναγία. Έχω κάνει αρκετά. Ήταν η ζωή μου όλη. Μάλιστα. Και εγώ που έχω κάνει δύο αθλήματα όλη τη ζωή μου, κοκορεύω. Εντάξει, ο κάθε ένα είναι στο είδο του. Και εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω ένα email. Είναι. Ο καθένα στο είδο του. Ο είδο του, βέβαια. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το ήξερα πραγματικά. Τι να πω, ειδικά τώρα να μιλήσω για τη διάκριση σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπατε. Ευρωπαϊκό, δεν είπατε. Ναι, βαλκανικό, στο... ναι. Και βαλκανικό στη... στο bodybuilding και στο μπάσκετ. Μπράβο. Ναι, εντάξει. Όταν ασχολείσαι κάτι συνέχεια, αργά ή γρήγορα θα έρθει μια επιτυχία. Δηλαδή, και κάποιο, αν γράφει 10 βίντεο και τα ανεβάζει, ας πούμε, στο YouTube, κάποιο θα του πάει καλά. Όταν έχει επιμονή, το καλό είναι αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Τι κάνω εγώ, δηλαδή, στη ζωή μου. Παλεύω με ό,τι όπλα έχω. Δηλαδή, όταν θέλω πούμε, να φτιάξω πούμε, το οτιδήποτε, δεν λέω Α, θέλω ένα μίκτη, τρία μικρόφωνα. Όλα μαζί αποκλείεται να τα έχει. ό,τι μπορεί με το μίκτη αυτό. Κάντο έτσι. Αύριο κάτι πάλι θα σου έρθει και το τελειοποιεί σιγά σιγά. Γιατί μετά έχει να Και εμεί δηλαδή στου αγώνε δεν υπάρχει κάποιο που να κατεβαίνει, δεν προπονείται κάποιο για τη δεύτερη θέση. Αλλά όταν δεν έχει να λοιπόν. φά 10 στήθη κοντόπουλο που θέλει την ημέρα, δεν πειράζει. Φά ένα, κατέβα. Από το να μην κατέβει, μα θα αρρωστήσει. Θα στεναχωρθεί, θα πει δεν έκανα αυτό που ήθελα. Κάντο με ό,τι όπλα έχει. Και κάποια στιγμή θα έχει όλο τον οπλισμό και η μάχη είναι δικιά σου. Και θα τα καταφέρει, γιατί όποιο. Ε, οπλουμένει... Έτσι έχει αποδείξει γενικά η ζωή τώρα. Δεν είναι ούτε ο Δημήτρη ούτε ο Γιάννη. Το έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι έτσι έχουν πετύχει πολλοί άνθρωποι έτσι. Δηλαδή και για καλλιτεχνικό, ο Τσάκονα, ο, ο Μουστάκα, δηλαδή παλιά του, είχαν πει από σχολή που είχε πάει για να μάθει δραματική σχολή ότι δεν κάνει. Πολλοί ηθοποιοί έχουν φάει πολλά. Οπότε τώρα τι να πούμε, αυτοί είναι δέκα φορέ καλύτεροι και πιο καταξιωμένοι από ό,τι μπορεί να είμαστε εμεί στο επάγγελμά του. Και ακόμα και αυτοί βρίσκεται άνθρωπο δηλαδή που του ανέρεσε. Οπότε παλεύει με ό,τι όπλα έχει συνέχεια. Συνέχεια. Και γενικά, μην ξεχνάμε ότι πάντα η προσπάθεια μετράει. Και αν η προσπάθεια μετράει, μετράει η καθημερινότητα πάρα πολύ γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε το κάθε μέρα να πρέπει να σε ευχαριστεί κάθε μέρα. Επίση, κάτι άλλο που μου είχε κάνει πολύ καλό, ένα βιβλίο που είχα διαβάσει, αυτό το secret, που σου λέει Φέρ σου σαν να είσαι. Δηλαδή, πρέπει να το βράδυ, γενικά οι σκέψει σου να μην είναι αρνητικέ. Να μιλήσω, Α, εγώ πρέπει να ανοίξω ένα γυμναστήριο που έχει 200.000, πώ θα τα βρω. Εσύ να σκέφτεσαι ότι το έχει γυμναστήριο, ότι δουλεύει εκεί, ότι δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε συνέχεια τα διαδικαστικά. Γιατί καμιά φορά συγκινεί πολύ και μπορεί να έρθει ένα φίλο και να σου πει: εγώ έχω ένα όργανο που δεν το θέλω. Θα βρεθεί ο τρόπο. Αν εσύ δηλαδή μπει με όλα σε αυτό που αγαπά, θα βρεθεί ο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω okay. εγώ. Οκ. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι έχω εξαντλήσει όλα μου τα θέματα που είχα για την ώρα προ συζήτηση. Ε, δεν ξέρω αν θε να πει κάτι να προσθέσει ε, για το γυμναστήριο, είτε για το bodybuilding, είτε για όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα που παρέλειψα να ρωτήσω. Ναι, θέλω να πω λίγο για το bodybuilding, για τι παράνομε ουσίε που παίρνουν οι πιο πολλοί αθλητέ. Ε, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι ας πούμε, το κάπνισμα που καπνίζει ένα μεγάλο ποσοστό τη ανθρωπότητα. Βλάπτει άμα μιλήσετε δηλαδή με αθλίατρο ή με γιατρό, βλάπτει πολλά όργανα, βλάπτει τον πνεύμονα, τον εγκέφαλο, πάει παντού, ας πούμε το τσιγάρο. Ε, Στον bodybuilding υπάρχουν βέβαια κάποια φάρμακα, τα οποία βλάπτουν το σηκώτι, ε, μπορεί να βλάψουν τους όρχε στην καρδιά, δεν είναι τόσο κακό όσο είναι, δηλαδή το έχουν δραμα, δρα, δραματοποιήσει τόσο πολύ. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, δεν θα πάρει κάποιο τώρα, δεν θα κάνει μία ένεση και θα πάθει καρκίνο, ούτε θα κάνει μία ένεση και θα γίνει Σβαντζενέγκερ. Δεν υπάρχουν αυτά. Το φάρμα, δηλαδή τώρα το σκέφτομαι, α πούμε, τον Κεντέρι. Κάποιοι είχαμε προλάβει τον Κεντέρι. Ο άνθρωπο είχε φτάσει σε ένα επίπεδο παγκοσμίου κλάση. Κέρδισε όποιον υπήρχε πάνω στον πλανήτη. Και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρανε και λέγανε, α πούμε, ότι πήρε αναβολικά. Όλοι παίρνουν αναβολικά. Δηλαδή, όταν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, είναι αυτονόητο. Είναι σαν να λέμε τώρα στην τηλεόραση να μην βάλει ο άλλο φίλτρο ή να μην επεξεργαστεί το βίντεο, είναι αστείο. Είναι κρίμα. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Προφανώς. Δεν ξέρουμε τι λέμε, βέβαια. Αυτό, ε, μάλιστα. Οκ. Okay, ε, να πω κιόλα ότι είχα σκοπό να ρωτήσω, απλά με έχει προλάβει γιατί πιο μετά έχουμε ερωτήσει του κοινού. Στα οποία μέσα υπάρχουν και αυτού του είδου ερωτήσει, οπότε γι' αυτό δεν τι έγραψα τι δικέ μου. Ε, σε αυτό το σημείο, ναι. θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει τον χώρο μέχρι τώρα, αλλά εδώ μπροστά έχουμε ένα υπέροχο κουτάκι. Μάλιστα. Έτσι, το οποίο το έχω εδώ μπροστά σου τόση ώρα, να το βλέπει να το κοιτάς. Είναι μία φωτογραφική μηχανή, την οποία άμα την ανοίξω, ναι. α, έχει μέσα πολλά χαρτάκια όπω βλέπετε. Και σε αυτό το στάδιο, <χαι> απλά τραβάς ένα χαρτάκι, μου το δίνει, στο διαβάζω και είναι μία ερώτηση από πολύ ηλίθια μέχρι πολύ λογική. Αναλόγω τι θα σου πετύχει. Καλή τύχη. Σε ευχαριστώ πολύ. <laughs> Όποιο θέλει. Όχι να πάρω αυτό που είναι. Είναι και μεγάλο, ωραία. Να ξέρει ότι παίζουν και μερικέ μπλοφούλε, δηλαδή μπορεί να είναι τεράστιο και να είναι μια λέξη μέσα. Αυτό μετά. κατάλαβα. <laughs> Για να δούμε τι έχω γράψει. Όπω το είπα, τρει λέξει είναι. Oh, <laughs> ξενέρωσα. Η ερώτηση είναι. Κρέπα ή βάφλα. Θα πω κρέπα γιατί μπορώ να φάω και αλμυρί και γλυκενό βάφλα με... από ότι έτσι μου έρχεται στο μυαλό πάει μόνο σε γλυκό. Με σοκολάτα, ξέρω εγώ παγωτό και τέτοια. Μάλιστα, άρα κρέπα. Μάλιστα. Yeah. Να πω, τώρα... Στην φαντασία μου τώρα. <laughs> Κρέπε και τέτοια δεν υπάρχουν, αλλά για μένα τουλάχιστον. Αλλά... Α, δεν τρώ. Να κάνω ένα yeah. ε, <laughs> 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 θα μου πει τώρα τι κάνω και λέω κι εγώ. Είναι... Πω, πω επειδή ξενέρωσα, παίζει να τραβήξει άλλο ένα ή δεν Ό,τι θέλει. Χαρά yeah. μου είναι. Να πετύχουμε και κάτι καλό, ρε παιδιά, Αγά σε αυτό το επεισόδιο. Τόσο... Να έχω τίτλο, όχι τίποτα άλλο. <laughs> για το πάλι μεγάλο θα διαλέξω, πάλι μεγάλο. Ευελπιστώ να είναι κάτι καλό αυτή τη φορά. <laughs> για να δούμε. Ωπα, <laughs> αυτή τη φορά είναι όντω μεγάλο. Α, μ' αρέσει, λοιπόν. Εσύ και η ομάδα σου κερδίσατε πόνου 10.000 ευρώ από το αφεντικό. Φαντάζομαι ότι δουλεύει σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Θα μοιράσει τον πόνου ή θα το κρατήσει για σένα επειδή είσαι επικεφαλή. Αν είμαι επικεφαλή, πρέπει να το μοιράσω. Γιατί ένα επικεφαλή αυτή είναι η δουλειά του. Ναι, αλλά το αφεντικό σου λέει σου το δίνω και ναι. κάνω ό,τι θέλει. Είναι το πόνου για όλη την ομάδα, αλλά ναι. μπορεί να το κρατήσει και εσύ. Εγώ είμαι από του ανθρώπου που δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αφεντικό. Με πειράζει πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ εργοδότη. Εργοδότης. Ε, οπότε στου συναδέλφου μου θα τα έδινα, ναι. Γιατί εγώ είμαι ένα άνθρωπο που έχουν διάφορε κατηγορίε. Εγώ είμαι άνθρωπο που είμαι καριερίστα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Οπότε αφού έχει πάει καλά η δουλειά, δεν με θα ήσυχο. Δεν έχω ανάγκη να βγω το βράδυ, να πιω, σα-ίσα ίσα θα πω κάτι να ξεκουραστεί Δευτέρα να πα δουλειά, να είσαι καλά. Οπότε θα τα δίνω στου άλλου. Μάλιστα. Okay. Ε, καλή απάντηση για αυτή. Ε, καταλαβαίνουμε κιόλα ότι δεν είσαι εγωιστή. <laughs> Προφανώ. Φαντάζομαι. <laughs> ε, και τώρα θέλω να συνεχίσουμε βασικά με τι ερωτήσει του κοινού. Ε, που είχα αποσχεθεί νομίζω και λίγο πιο πριν σε αυτό το επεισόδιο. Ε, και σήμερα έχω ανεβάσει στο Instagram ε, την εξή ερώτηση. Τι θα ρωτούσε έναν διάσημο bodybuilder παύλα γυμναστή άμα το έπαιρνε στη συνέντευξη. Πήραμε αρκετέ απαντήσει, να σου πω την αλήθεια. Και θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη. Ναι. Η Μαρία Ντουρουγκού. ρωτάει. Τι τρώ, ποια είναι η διατροφή σου, νομίζω θέλει να πει. Ναι. Εντάξει, η Μαρία πήγε κατευθείαν στα δύσκολα. Είναι το πιο, κομμάτι, το πιο δύσκολο κομμάτι όλη τη διαδικασία αυτή. Είναι όντω πολύ σκληρή διατροφή. Τρώμε πάρα πολύ μονότονα. Δηλαδή, στήθο κοτόπουλο, τόνο, ρύζι, πατάτα. Δηλαδή, πάνω κάτω. Πρωτενη υδατάνθρακε. Πρωτενη υδατάνθρακα με λίγο πράσινη σαλάτα. Αυτό. Του 10 μήνε το χρόνο, ναι. Τους 10... Δεκα... Γιατί του άλλου δύο, πούμε... Ε, εντάξει, το Πάσχα τώρα στι οικογενειακέ γιορτέ θα φά. Δηλαδή, μία μέρα θα φά. Απλά την άλλη μέρα δεν θα φά τίποτα. Λέμε από γλυκογόνωση. Υπάρχει ένα τρίκ ότι αν φά πολύ μία μέρα και την άλλη μέρα φά μόνο, υδα... μόνο πρωτενη, δηλαδή μόνο φά λίγο ψάρι, δεν κρατά αυτό το πολύ το πράγμα που έφαγε. Βέβαια, αν φά μία μέρα πολύ. Δηλαδή, μου φάσει ένα τώρα την άλλη μέρα δεν μπορεί φάσει. Ένα ψαράκι, αλλά μα αυτή είναι η διαφορά μα. Ότι μπορούμε να ελέγξουμε το πάθο μα για το φαγητό. Πολύ καλό τύπ και αυτό για να το ξέρουν. Ε, ο ναι, άμα βέβαια. τρώτε την επόμενη μέρα. Ισχύει. Πρωτείνει, έτσι. Πρωτεΐι, ναι, πρωτεΐι μόνο και... πρωτείνει την επόμενη και είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Πολύ καλό τύπο αυτό. Ε, να περάσουμε τώρα στην ΑΘ κάτω Παύλα Μαρίνα 06. Αν σε πιάσει λιγούρα και πες ότι δεν είμαστε σε αυτέ τι δύο μήνε που ναι, ε, ε, κάνουμε ναι, τις παρασπονδίες ναι. μας, Τι τρως εκεί πέρα, άμα σε πιάσει λιγούρα. Ναι, τώρα αυτό είναι εύκολη ερώτηση. Δεν υπάρχει λιγούρα. Υπάρχει τόσο μεγάλη πειθαρχία. Τελείω τώρα. Ούτε λιγούρα, ούτε αφού πρέπει να, να γίνει, πρέπει να γίνει. Είναι, είναι το 50%. 50% είναι γυμναστική, 50% είναι διατροφή. Μάλιστα. Ε, θα περάσω στο μυρτό. Η τελεία μυρτό. τελεία κουτουρουμού. Τελεία Ρωτάει πόσε ώρε γυμνάζεσαι την εβδομάδα. Οι προπονήσει που πρέπει να κάνει ένα για να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι γύρω στις 340 300... προπονήσεις το χρόνο, δηλαδή θέλει κάθε μέρα προπόνηση, κάθε μέρα προπόνηση έστω και από λίγο, ανεξαρτήτως πώς είσαι ψυχολογικά είσαι επαγγελματία. Δηλαδή... πρέπει κάθε μέρα να κάνεις προπόνηση, κάθε μέρα από μία ώρα, α, α, μ, μ, ο μ, μ, χρόνος μ, μ, μ. έχει 365 μέρες, άμα κάνεις 330 300... χρόνο... προπονήσεις είσαι μια χαρά, κάνει 330 προπονήσει, εισαι μια χαρα δηλαδη θα κάτσει τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά τη Παναγιά, που εμεί δηλαδή ούτε τη Παναγιά δεν καθόμαστε. Δηλαδή, εγώ πούμε, που έχω γυμναστήριο δικό μου. Ε, είσαι πάντα εκεί. Ε, είναι η γιορτή. Δηλαδή, όταν κάποιο έχει μια γιορτή, τώρα ένα έχει μια μηχανή καλύτερα τότε δηλαδή, την πάνει η βόλτα τη Παναγιά. Ο καθένα είναι όπω το βρίσκει. Εγώ ό,τι βρίσκω με γυμναστική. Έτσι, Παναγιά για να διασκεδάσω, για να δείξω πρέπει να πάω να κάνω την προπόνησή μου. Πρέπει να κουραστώ. Ο άλλο που έχει μια μηχανάρα, σου λέει τώρα τη Παναγιά, μια βόλτα. <laughs> ε, πάει έτσι. Να. Μάλιστα. Yeah. <laughs> 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 και έτσι είναι πολύ. Καλή ερώτηση τη Κόνστα, κάτω Παύλα Τιέ, που συσχετίζεται με την προηγούμενη. Λέει πόσο καιρό σου πήρε για να φτάσει στο επίπεδο που είσαι τώρα. Ναι. Εγώ σα είπα και πριν ότι αθλούμαι από 4 ετών και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή στο σχολείο, στο γυμνάσιο, πήγε ένα κολυμβητήριο 6 ώρα το πρωί, ήμουνα στην αγωνιστική ομάδα. Μετά πήγε ένα σχολείο και μετά πάλι κολυμβητήριο. Έκανα δηλαδή δύο προπονεί την ημέρα. Όταν πήγα 18 χρονών, ήμουνα στην Εθνική Ενόπλων. Είχα πάει Φαντάρο και ήμουνα στην Εθνική Ομάδα ελληνορωμαϊκή πάλι. Εκεί ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένο γιατί πολλά χρόνια δεν είχα πολύ καλό σώμα. Από 16 χρονών μέχρι 18 δεν εμφανίστηκα μια φορά να κάνω ένα μπάνιο. Γιατί είχα έτσι μια κυλίτσα, είχα σχημάτι στο κορμί. Δεν ήμουν εύσωμο, απλά είχα σχημάτι στο κορμί. Αυτό το άθλημα που σου κάνει καλό κορμί, δηλαδή να έχει στήθο, κυλιακού, χέρια, είναι το, η σωματική διάπλαση. Δηλαδή στα, ελληνικά, στα αγγλικά αυτό το bodybuilding. Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το άθλημα. Οπότε πιστεύω ότι αν κάποιος ασχοληθεί ένα χρόνο καλά θα μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο σώμα. Μάλιστα. Ε, η Άννη, τελεία, κάτω Παύλα Καλιάν ρωτάει «Τι σκέφτεσαι όταν οι επισκέπτες στο σπίτι σου φέρνουν αγγλικά για δώρο». Ναι, τώρα εγώ είμαι πολλά χρόνια, δηλαδή με 16 χρόνια σε αυτό με τη διατροφή, οπότε mm. είναι σαν, λέει, σαν να λες ένα καπνιστή, άμα καπνίσω εγώ, που έχει κόψει το κάπνισμα 16 χρόνια, άμα καπνίσω, αδιάφορο είναι. Στεναχωριέμαι για αυτού που, κάνουν, που έχουν ένα κακό συνήθειο. Α πούμε τώρα το γλυκό δεν σου προσφέρει κάτι. Το να φας μια τούρτα τώρα δεν... είναι σαν το τσιγάρο. Είναι μια ευχαρίστηση που δεν σου προσφέρει τίποτα. Ναι, τώρα ευχαρίστηση, τώρα σιγά την ευχαρίστηση. Είναι σχετικό και αυτό. Καλύτερα να κάνουμε ρώτα. Δηλαδή ο έρωτα δεν είναι καλύτερη ευχαρίστηση από το φαγητό και από τα τσιγάρα και από όλα αυτά. Τι να σου πω, είναι σχέση. Δεν σου πω, δεν Και εγώ δεν ξέρω, μην νομίζει. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα βαριζόμαστε με την Τώρα Πατρεύτηκα. Μόνο δύο χρόνια έχουν περάσει. Τέλο πάντων. Ξέρουμε. Κάτω παύλα. Ελενάκι. Τελεία κάτω παύλα. Ρωτάει να μα πει μια αστεία ιστορία από τα παιδικά σου χρόνια. Αυτό θέλει. Μια αστεία ιστορία από τα παιδικά μου χρόνια. Ωραία. Αστεία ιστορία. Γνώρισα τη μάνα μου 20 ετών στην κηδεία του πατέρα μου. Όπω σα είπα και πριν, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, μερικέ αδερφέ μου μπήκαν σε, σε ιδρύματα. Οπότε δεν υπήρχε χώρο για αστεία. Δεν υπήρχε καμία αστεία στιγμή, δυστυχώς. Mm -hmm. Υπήρχε πολύ σοβαρότητα και υπήρχε το θέμα της επιβίωσης. Το ένα, η μία αδελφή προσπαθούσε να με μεγαλώσει την άλλη, να μην μπει και αυτή σε ίδρυμα. Έχουμε μεγάλη διαφορά με τι αδελφέ μου, δηλαδή με τη μία έχω 12 χρόνια. Οπότε μόλι πήγε αυτή 18, μπήκε σαν μπροστά. 6. Ναι, μπήκε ναι. μπροστά και δεν καταλάβαμε πολλά. Άμα πει, ας πούμε, μπει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα τριών χρονών, δεν έχει πολλέ εικόνε. Θα του αντιληφθεί κάπω σαν. Σαν, σαν κατασκήνωση, α πούμε, ότι είναι κάπου τώρα και άλλα παιδάκια. Όταν όμω σε 13, 14, 15 χρόνια και καταλαβαίνει ότι είσαι άφραγκο, ότι δεν νοιάζεται κανένα για σένα, ότι δεν πρόκειται να γνωρίσει κάποια κοπέλα. Δηλαδή είναι άλλε οι προτεραιότητε. δεν ή στην εφηβεία, δεν ζει να βγει το Σάββατο μία βόλτα, δεν έχει φράγκο ούτε για να βγει, ούτε για να αντιθεί, ούτε για ζελέ. Δηλαδή και το μαλί να το κουρέψει είναι πα για έτσι. Δηλαδή πα για κοντό κουρεμένο. Μετανιώνω που ρώτησα και μετανιώνω και η Ελένη που δεν ρώτησε. Ναι. <σχει> <Όχι. σχει> Sorry. Θα, το βρω, θα, βρω. θα βρούμε για την Ελένη και θα τη. Τις... το στείλουμε σε mail. Αν βρούμε κάτι ευχάριστο. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Ε, Τέλο πάντων, ε, κάτω παύλα μπλεμένου, κάτω παύλα. Ε, ρωτάει αν παίρνει βιταμίνε. Και αν ναι, τι βιταμίνε και πόσε φορέ τη μέρα. Ε, βιταμίνε παίρνω, ναι, βέβαια. Παίρνω βιταμίνη C που είναι πάρα πολύ καλή και τη χρειαζόμαστε καθημερινά. Ε, επίσης παίρνω και ωμέγα 3. Μουρουνέλο δηλαδή. Μάλιστα. Πόσες φορές τη μέρα... Ε, κάνω μια ήπια χρήση. Δηλαδή παίρνω δύο χάπια μουρουνέλο την ημέρα και μια βιταμίνη σε αρα Απλά η διάρκεια είναι αυτή που σε κάνει και η βιταμίνη, δηλαδή εκεί που μπορεί να δουλέψει, το να πάρει μια μέρα μια βιταμίνη και χιλιάδε και 2.000 χιλιάδε να πάρει, μια μέρα τώρα απλά θα έχει μια ενέργεια εκείνη την ημέρα. Η συνέχεια μετράει. Η διάρκεια μετράει παντού, ναι. Η Μάρο Κάτω Παύλα Κυριά, Κυριάκου, ναι, ε, ρωτάει ε, πόσε ενέσει έβαλε, δηλαδή αν παίρνει αναβολικά ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω χρήση αναβολικών ουσιών. Αλλά για να φτάσει κάποιο σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο, σε ό,τι άθλημα και να κάνει, ε, γίνεται χρήση αναβολικών ουσιών. Σίγουρα. Γιατί αυτό σε κάνει. Είπαμε, όπω και οι φωτογραφίε με τα φίλτρα. Δεν μπορεί ένα φωτογράφο τώρα να βγάλει μια τέλεια φωτογραφία και να μην έχει χρησιμοποιήσει, α πούμε, με επεξεργασία. Συνεχίζουμε, είναι λίγε ακόμα ερωτήσει του κοινού και κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Η κάτω παύλα ρωτάει: Μπορεί να μου χαρίσει το σώμα σου, <laughs> Χαρά μου θα ήταν, ναι. <laughs> Οτιδήποτε μπορώ να κάνω και να φέρει χαρά σε κάποιον άνθρωπο, είμαι υποχρεωμένο να το κάνω. Γιατί η Παναγία μου τα έφερε πάρα πολύ καλά και τη έχω τάξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό άνοιξα και το γυμναστήριο με αυτή την νοοτροπία για τον απλό τον κόσμο. Ότι θα κοιτάω κάθε μέρα να βοηθάω όπω με βοήθησε η Παναγία μου, άλλαξε τη ζωή γιατί η ζωή μου ήταν χάλια. Δηλαδή θα ήμουν. ούτε οι ρέγγιζε θα με κλέγαν. Ε, τώρα μια άλλη πολύ ενδιαφέρον ερώτηση, για μένα τουλάχιστον. Η Μικαέλα κάτω Παύλα Πετράκη ρωτάει: Τι ασκήσει μπορούμε να κάνουμε για τα χέρια, για τα κορίτσια, επειδή τα μπράτσα μα λέει είναι πολύ χα... χαλαρά. Αυτό λέει. Ναι. Θέλει άσκηση με βάρη. Δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να έχει κάποιον εξοπλισμό, δηλαδή κάποια βαράκια ε, ή να επισκεφτεί κάποιο γυμναστήριο και θέλει σίγουρα για τα χέρια, ας πούμε όσον αφορά δύο φορές την εβδομάδα, πρέπει να γυμνάζει τα χέρια της για να βρει κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ε, είναι ακόμα δύο ερωτήσεις και τελειώσαμε τις ερωτήσεις του κοινού. Ο, ο Αβράμο Γιώργο Γιώργος, και συνεχίζει με ένα σιδηρόδρομο, αν συμφωνείτε στο να μαθητές και σε ποια κατάσταση έχει φτάσει μέχρι τώρα ο αθλητισμό. Όταν λέει μαθητέ, φαντάζομαι να μεχρι μέχρι 16-17 χρονών. Ναι. Δηλαδή οι ανήλικοι. Γενικά φέρνει υγεία ο αθλητισμό. Εγώ έχω πολλού ε, ασκούμενους ασκούμενου που δίνουν πανελλήνιες. Γιατί σε αυτό το διάστημα αγχώνεται ο άνθρωπο. Και καλό είναι να, όταν λέμε αθλούμαστε, δεν είναι να πάμε να παίξουμε τελικό κυπέλου Champions League. Παίζουμε έτσι λίγο με ένα, μια ώρα από λίγο να ξελαμπικάρουμε. Να αθληθούμε, να πάρουμε όλα τα καλά του αθλητισμού. Δεν είναι μπουστάρουμε όλη η ώρα. Δηλαδή, όταν κάποιο είναι μαθητή, καλό είναι μία φορά, δύο φορέ την εβδομάδα να έχει τον νου του να αθλείται, θα του κάνει πολύ καλό, θα συγκεντρώνεται καλύτερα και στα μαθήματά του. Μάλιστα. Εδώ η ανη.κάτωπαυλα.καλιάν που την έχουμε ξαναδεί λίγο πιο πριν, ρωτάει: ε, Ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα γυμναστική. Το κατάλληλο πρόγραμμα γυμναστική ε, πιστεύω ότι πρέπει να αποτελείται από τρει-τέσσερι συνεχόμενε ασκήσει και ενό λεπτού αερόβια. Είτε κάνουμε σκηνάκι, είτε κάνουμε διάδρομο. Ό,τι εφαρμόζουμε δηλαδή εμεί στο γυμναστήριο. Αυτό, αυτό μόλι με το πήρατε ναι. το στόμα, θα έλεγα ότι αυτό κάνουμε στο γυμναστήριο. Ε, και τελευταία ερώτηση για να τελειώσουμε κάπου εδώ τι ερωτήσει του κοινού. Ε, ο Τζορτζ Ζαφίρη ρωτάει πόσα είδη σώματο υπάρχουν και πώ αυτό επηρεάζει με κάποιον τρόπο τη γυμναστική. Ναι, υπάρχει, καλά το, το έθεσε, ε, υπάρχουν πολλών ειδών. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δυνατό σημείο, το σημείο. Είναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ καλό στήθος χωρίς να το έχουν γυμνάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ καλά χέρια. Ε, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω πάρα πολύ καλές γάμπες. Είναι λίγο εξωπραγματικές για το άλλο το σώμα. Οπότε, αν κάποιο μαζέψει, είναι τυχερό. Και έχει από τη φύση του έτσι. Μια καλή, Μια καλή σωματοδομή. θα είναι πιο τυχερό από του άλλου, ναι. Μάλιστα. Ε, sorry και μια τελευταία που ήρθε, μόλι τώρα ήρθε αυτή. Αλήμα. Είναι τη τελευταία στιγμή. Ο Killer Κάτω Παύλα Μούβερ ο οποίο είναι ε, να σου πω ε, διάσημο breakdancer, έχει πάει στο Ελλάδα έχει ταλέντο είναι και προσωπικό μου φίλο. τα λοιπά Σε προκαλεί να, να αναμετρηθεί μαζί του στο χώρο και στα βάρη. Mm. Ναι, άμα έχει κάποιο χαρά μου, θα Άμα έχει κάποιο έτσι κόνσεπτ να κάνουμε. Α. Αλλά λογικά η θα έρθει. Θα χάσω εγώ στο χώρο, θα χάσει αυτό το σαβάρι. Εντάξει, η Bodybuilder. Πρέπει να βάλουμε τι άλλο ένα. Πρέπει να βάλουμε άλλο ένα. Ναι, γιατί όχι. Για να Ου, είναι πιο. Killer Mother, άμα βλέπει, γράψα από κάτω στα σχόλια και πα μου ξέρω εγώ, αποδέχομαι την πρόκληση και θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, θα κάνουμε. Ε, χαίρομαι πάντω που είσαι ανοιχτό σε τι προκλήσει. Καλά, μόνο άμα είναι φίλο ειδικά. <laughs> Καταλαβαίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον χρόνο Δεν σου. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε ακόμα Τάξη. ένα θεματάκι. Χαρά μου. Ε, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου πω τώρα γιατί. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι σε εσένα, στα παιδιά στο YouTube που μα παρακολουθήσανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε πάλι αυτή τη συνέντευξη. Να σα υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα εδώ πέρα με τον Δημήτρη. Απλά θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο θέμα, στο οποίο θα συζητήσουμε για λίγη ώρα ακόμα. Ε, Πώ φτάνει στο σημείο κάποιο να. σε αυτό το σημείο το Του Δημήτρη, ξέρω εγώ να είναι bodybuilder και ποια είναι η προπόνηση που πρέπει να ακολουθεί καθημερινά ή όποτε θα μα πει ο Δημήτρη. Ε, βέβαια, αυτό εσεί ε, δεν θα το παρακολουθήσετε όπω λέω κάθε φορά: Γιατί δεν μπορείτε. Δεν θα ανέβει ποτέ στο YouTube, θα ανέβει στο Spotify. Γι' αυτό πηγαίνετε κάτω στην περιγραφή, πατήστε το link για το Spotify, μεταφερθείτε εκεί και θα δείτε το υπόλοιπο ε, μέρο τη συνέντευξη εκεί πέρα. Σα ευχαριστώ και πάλι που συντονιστήκατε μαζί μα. Κάνε αυτό που αγαπάς, προσπάθει σκληρά να είσαι δυνατός, να είσαι χαρούμενος και όπως έχουμε προσθέσει και τώρα στα τελευταία επεισόδια, κάνε και γυμναστική. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Δημήτρη, αν θες να πεις κάτι για τους φίλους μας στο YouTube. Ναι, να πολεμάτε με ό,τι όλπλα έχετε και τα καλύτερα θα έρθουμε. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Τα λέμε στο Spotify που θα έρθετε τώρα.